Ενήμερος για το τι έγινε στον Μπουρνάρα το πρωί. Ναι, βεβαίως είμαι ενήμερος. Δεν είναι το πρωί που έγινε, έγινε απόψες είχαμε. Απόψες είχαμε δηλαδή συμπλοκές, ναι. Είχαμε μια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων Αφρικανών για ασήμαντους λόγους, η οποία πήρε διάσταση και πήρε διάσταση από τη στιγμή που κάποιος ανέσυρε μαχαίρι και μάλιστα κινήθηκε και εναντίον της αστυνομίας. Αυτή είναι η έκθεση που έχω ενώπιόν μου. Τελικά κατέστη δυνατόν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αυτό ήταν αργά το βράδυ, και στη συνέχεια είχαμε μεταγενέστερα νέα εκδήλωση ακριβώς μεταξύ ομάδων Αφρικανών, φέρονται να είναι Κονγκολέζοι έναντι Νιγηριανών, ξανά για ασήμαντους λόγους, για κάποια φασαρία που δημιούργησαν κάποιοι που έπαιζαν καλαθόσφαιρα στον χώρο. Και δυστυχώς πήρε διαστάσεις που ανάγκασαν την αστυνομία να επέμβει, γιατί κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις εναντίον των αστυνομικών. Πάντοτε μιλούμε ξανά για ανήλικους. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και χρειάζεται βιοσυνθετική διαχείριση, αλλά είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας ακριβώς αυτής της μεγάλης συνάθρησης που έχουμε στον Μπουρνάρα. Πάμε τώρα στα χαλίτικα τεμάχια.